Ήσασταν στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, επιλέξετε να φύγετε όμως και διάβασα κάπου ότι είπατε πως υπήρχαν επιρροές. Τι είδους επιρροές υπήρχαν, κύριε Ζακυνθινέ? Προφανώς υπάρχουν μερικές καταστάσεις στην Επιτροπή που εμένα τουλάχιστον δεν μου άρεσαν και που κατάλαβα ότι υπάρχει μία επίδραση εκ των έξω προς την Επιτροπή και τις αποφάσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν η Επιτροπή λέει ότι χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, να κάνουμε τεστ σε 1 εκατομμύριο πληθυσμό και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας λέει ότι έχουμε μόνο 1000 τεστ να κάνουμε, η Επιτροπή αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις με 1000 τεστ. Άρα η πρόταση που λένε πολλοί από την κυβέρνηση ότι εμείς ακούμε και πηγαίνουμε με βάση τους λοιμοξιολόγους δεν ισχύει, από τη στιγμή που οι λοιμοξιολόγοι πρέπει να πηγαίνουν με βάση την κυβέρνηση. Σαφώς, οι λοιμοξιολόγοι και η Επιτροπή είναι ένα συμβουλευτικό μεν όργανο προς την κυβέρνηση, αλλά όμως προσαρμόζει τις αποφάσεις της, αν θέλετε, και τις συμβουλές της, γιατί είναι συμβουλευτικό όργανο, βάσει των μέσων που η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας του προσφέρει. Σαν συνέπεια γίνεται συνένοχη, αν θέλετε, στην όλη διαδικασία. Έχου. Ο ιός κάπως μπήκε. Κάποιοι τον φέραν. Αυτοί λοιπόν που τον φέραν πιστεύω πως ήταν κατά κύριο λόγο οι τουρίστες και οι εργάτες γης. Και οι υπόλοιποι μπήκαν στη χώρα χωρίς έλεγχο. Έπρεπε να γίνονται σε όλους τεστ. Προφανώς. Και επανειλημμένα. Είναι λάθος το όλων.